Ευχαριστώ. Ιδιαίτερα είναι μεγάλη μας τιμή για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην Φλόρινα, στο κομμάτι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το παλιότερο και το πιο το ισχυρότερο από πλευράς προσωπικού. Είναι περίπου 50 μέλη ΔΕΠ εδώ, περίπου 25 στην Κοζάνη. Εδώ η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά, είναι από την παλιά Παιδαγωγική Ακαδημία και μετά μεταφέρθηκε στο Αριστοτέλειο και αποτέλεσε τα πρώτα τμήματα του Αριστοτελείου. Μας θυμάται ιδιαίτερα γιατί είμαστε από τα πρώτα πανεπιστήμια που επιλέξατε να επισκεφτείτε και επίσης και το προσωπικό είναι ιδιαίτερα έτσι χαρούμενο και ενθουσιασμένο που θα έχει την επικοινωνία και είναι μια, όπως σας είπα, ιδιαίτερη στιγμή για μας όπου μπορούμε να εκφράσουμε και πιθανόν κάποια θέματα που είναι σε εκκρεμότητα έτσι ώστε με τη δικιά σας έτσι, πρωτοβουλία και ενδιαφέρον να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια πολύ σύντομη συνάντηση με τους Προέδρους Γνωριμία δίπλα κανένα πεταρτάκι και μετά στην αίθουσα μας περιμένει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό να έχουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Επίσης ευχαριστώ και όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την συμπαράσταση και την παρουσία τους έτσι συνεχώς κοντά μας. Μαζί προσπαθούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών. Εγώ έρχομαι από τρία σχολεία. Πήγαμε στο Δημοτικό στο Ξινό Νερό, στο 6ο Γυμνάσιο Αμίντεου και το 5ο, και το 5ο Δημοτικό Νηπιαγωγείο κτλ. Πώς σας φάνηκε? Πραγματικά είμαι έκπληκτος, δεν σας κάνω πλάκα. Είναι αυτή η άλλη Ελλάδα, δηλαδή λεφτά δεν τους δίνουμε. Καλό λόγο, άντε μια στο τόσο. Αν δείτε τι γίνεται εκεί. Δεν μπορεί να υπάρχει μια συνωμοσία όπου πάμε να είναι τόσο καλά τα πράγματα. Δεν το λέω επειδή. Αλλά υπάρχει μια σαφέστατη ρωτήση. Και όλη αυτή η μιζέρια ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση πρέπει πραγματικά να σταματήσει. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που δίνουν τη ψυχή του. Δίνουν τη ψυχή του πραγματικά. Εμείς το ζούμε αυτό διότι ως παιδαγωγική σχολή έχουμε άμεση συνεργασία με τα σχολεία. Ναι, μου το λέγανε. Ναι. Και με τα παιδάκια, οι φοιτητές μας πηγαίνουν και κάνουν και τις πρακτικές τους ασκήσεις. Είδα σήμερα τρεις. Είδατε. Ναι. Οπότε ναι. Έχουμε έτσι άμεση επαφή. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο. Να το επισκέπτεται ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόπουλος, πανεπιστημιακός και αυτός. Πραγματικά ήρθε με τεράστιο ενδιαφέρον για τα θέματα του Πανεπιστημίου, το οποίο βέβαια είναι παλαιότερο, δεν είναι από σήμερα. Δείχνει διάθεση να συζητήσουμε, να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν. Είχαμε μία συνάντηση με τους πρόεδρους των τμήματων, τους κοσμήτορες και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέσαμε μερικά ερωτήματα. Ο Υπουργός μπορεί να ξεκινήσει από εκεί για να μην επαναλαμβανόμαστε και μετά ό,τι υπάρχει σαν εκκρεμότητα μπορείτε εσείς να το θέσετε. Οπότε ήδη τα μεγάλα ζητήματα του Πανεπιστημίου αναδείχθηκαν από την κουβέντα και ο Υπουργός μπορεί να τοποθετηθεί. Καλησπέρα. Συγχωρείτε πραγματικά για αυτή την καθυστέρηση. Έχω άλλοθη δύο παιδάκια στο 5ο Δημοτικό. Το ένα με ρώτησε αν έχω πάει στη Νέα Υόρκη, αν μου αρέσει η Νέα Υόρκη παραπάνω από την Ελλάδα. Και του είπα, μου αρέσει η Ελλάδα παραπάνω από την Νέα Υόρκη. Και ήθελε να καταλάβει γιατί. Και ενώ νομίζω ότι έχω τη μαγιά στη διδασκαλία και τα λοιπά, ήταν αδύνατο να το πείσω. Το άλλο ήταν ένα κοριτσάκι, το οποίο επαναλήφθηκε και χθες στη Θεσσαλονίκη η ίδια σκηνή. Λέω, τι θέλετε να σας κάνω, να είναι λίγο καλύτερη ημέρα σας κτλ. Και πετύχαμε και χθες κανένα στην πορεία στη Θεσσαλονίκη και λέει, εγώ μου αρέσει η τρίτη τάξη και θέλω να μείνω στην τρίτη τάξη. Πάλι ήταν αδύνατο να συνεδρεύω μαζί του. Οπότε γι' αυτό και η αργοπορία είναι. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που επισκέπτομαι εντελώς συνειδητά. Στην Τρίπολη ήταν μια εκδήλωση που έγινε μαζί με τα ΤΕΗ, αλλά είναι πραγματικά το πρώτο πανεπιστήμιο και είναι εντελώς συνειδητή η επιλογή να έρθω στη Φλόρινα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα όλοι μαζί. Ένα από τα σοβαρότερα που έχουμε να λύσουμε
είναι να μπορέσουμε να αποδεσμευτούμε από τη λογική. Κάνουμε πανεπιστήμια γιατί τα πανεπιστήμια φέρνουν περισσότερα σουβλάκια. Αυτό είναι μια εδρεωμένη καθεστωτική λογική στην Αθήνα. Και είναι καθεστωτική λογική και στο Υπουργείο και γενικότερα ως προς τα πώς βλέπουμε τα πανεπιστήμια του τόπου μας. Εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα, δεν θα λυθεί με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Άρα, το πρώτο θέμα είναι να αρχίσουμε να συζητάμε για τον ρόλο των περιφερειακών πανεπιστημίων, αλλά μην το πούμε και μείνει πάλι ένα γενικότερο όριστο. Το δεύτερο, ως προς αυτό, είναι να σας πω τρεις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Θα τις έχετε διαβάσει ενδεχομένως αυτό, θέλω έτσι τηλεγραφικά να σας τις πω. Που νομίζουμε ότι στο θέμα των μη κεντρικών πανεπιστημίων, τέλος πάντων μη αθηναϊκών πανεπιστημίων, θα μπορεί να παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο. Το πρώτο είναι ότι συστήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό είναι, συνυπάρχουν μάλλον σε ένα σχετικά ολιγομελές όργανο οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών θεσμών και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών. Για να δούμε λίγο τι γίνεται στην κατανομή των επαγγελμάτων, στο μέλλον των επαγγελμάτων, στη ζήτηση που έχει η περίφημη αγορά εργασίας, διότι όλοι κατηγορούν τα πανεπιστήμια ότι παράγουν ανέργους. Αν η οικονομία δεν κάνει κάτι, δεν φταίει το πανεπιστήμιο. Γιατί να κάνει, να κλειδώσει τις πόρτες του. Παραθετικά να σας πω ότι από το 1893 δεν υπήρχε εναρτήριος λόγος πρίτανη που να μην έλεγε παίρνουμε πολύ κόσμο και θα μείνουν άνεργοι. Άρα είναι και αυτό ένα περίεργο μέρος της κουλτούρας πανεπιστημίου. Παρ' όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να καταλάβουμε τι γίνεται στην αγορά εργασίας με τα επαγγέλματα. Το δεύτερο είναι το εξής. Φτιάξαμε μία επιτροπή για τα οικονομικά της εκπαίδευσης. Δεν έχει υπάρξει μία τέτοια επιτροπή από ίδρυση ελληνικού κράτους. Να δούμε από τα προνήπια μέχρι και τα διδακτορικά. Και εδώ να μπορέσουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις ανελαστικές ανάγκες που έχουν σήμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί. Το πιστεύετε ότι γι' αυτό δεν ξέρουμε πόσες είναι. Δηλαδή πόσο χρειάζεται ένα πανεπιστήμιο σαν και το δικό σας για να λειτουργήσει με κάποια κριτήρια ακαδημαϊκής αξιοπρέπειας και λειτουργικότητας. Αυτό, αν το δείτε γενικά, δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Άρα, να κάνουμε ένα τέτοιο πρώτο πόρισμα και μετά να δούμε ποια είναι τα αναπτυξιακά σενάρια. Σε αυτήν την επιτροπή συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από άλλα κόμματα. Και υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης μέσω του Πρωθυπουργού, που τα ανακοίνωσε επίσημα, ότι ό,τι πει η επιτροπή ως προς τις ανελαστικές δαπάνες, να αποφασίσουν από κοινού τα πολιτικά κόμματα να ψηφίσουν ώστε σε 3 με 4 χρόνια να κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτά που δίνονται τώρα και τις ανελαστικές δαπάνες που υπάρχουν. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας σχεδιασμός αν στοιχειωδώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που είναι ένα μήνυμο, όπως είπαμε, ακαδημαϊκής και αξιοπρέπειας και βεβαίως διοικητικής επάρκειας. Το τρίτο είναι τα περιφερειακά συμβούλια. Λέμε να προχωρήσουμε με το νέο νομοσχέδιο που θα έχει και τα μεταπτυχιακά και κάποιες αλλαγές στη διοίκηση των πανεπιστημίων στη συγκρότηση αυτών των ακαδημαϊκών περιφερειακών συμβουλίων. Τι θα κάνουν αυτά? Θα εκλέγουν τα πανεπιστήμια εκπροσώπους, θα εκλέγουν τα ΤΕΗ εκπροσώπους. Δεν θα είναι δηλαδή θα είναι αναλογικά με το μέγεθος, αλλά θα το κάνουμε κουβαντικά. Δηλαδή μην είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συνεδριάσει. Μέχρι τόσους θα εκλέγουν τόσους κτλ. Και θα εκλέγουν και τα ερευνητικά ιδρύματα. Εκεί που στις περιφέρειες που δεν υπάρχουν ερευνητικά ιδρύματα, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θα διορίζει
με δικές τις διαδικασίες, δύο-τρία άτομα όσα αναλογούν. Θα υπάρχει συμμετοχή προφανώς του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου και θα δούμε αν θα υπάρχει και πώς θα υπάρχει της περιφέρειας ενδεχομένως μέσω του Διευθυντή του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Το βασικό όμως είναι ποιο. Έχουμε βρει 65 εκατομμύρια που θα μπορέσουμε να διαθέσουμε σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια. Τα οποία, αν καθίσουν κάτω τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ και τα ερευνητικά ιδρύματα, να προσπαθήσουν να δουν τι μπορεί να γίνει αναπτυξιακό ως προς την περιφέρεια με μοχλό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όχι ότι όλη η ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από αυτό, αλλά πώς τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ, τα ερευνητικά ιδρύματα θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε μια τέτοια τοπική, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, σε εισαγωγικά ανάπτυξη. Και σε αυτά, αν υπάρχουν συμφωνίες όλων των φορέων, εμείς δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στις κατανομές.